Πάμε. Την ίδια ώρα που αποδεικνύεται πλέον από τους πρωταγωνιστές που μας βάλαν στο μνημόνιο ότι όλο αυτό έγινε προκειμένου να σωθούν οι ευρωπαϊκές τράπεζες, την ίδια στιγμή ο πρωθυπουργός της χώρας από τη Φιλανδία θέλει να παραδώσει και τον ελληνικό ρηπτό πλούτο στην λεγόμενη ευρωπαϊκή οικογένεια. Εδώ γεννιέται ένα μεγάλο ερώτημα. Ποιος θα προφυλάξει τα ελληνικά σύνορα, η ανύπαρκτη ευρωπαϊκή άμυνα? Η άποψή μας και η θέση μας, η ξεκάθαρη, είναι να σταματήσει τώρα το ξεπούλημα της χώρας. Το ξεπούλημα του ορυκτού πλούτου της χώρας και το ξεπούλημα της ελληνικής οικονομίας και της ελληνικής περιουσίας, της δημόσιας και της ιδιωτικής. Να φύγουν οι ξένοι τρόικα και οι υπάλληλοι τους της κυβέρνησης. Σχετικά με την επίσκεψη της κόμπελα. Είναι ιδιαίτερη για μένα χαρά μαζί με την κυρία Χρυσοβελώνη, τη βουλευτή μας της Μαγνησίας, που πραγματοποιήσαμε την υπόσχεσή μας να επισκεφθούμε τον Αλμυρό σήμερα στη Σκόπελο, πριν από λίγο τη Γλώσσα και σε λίγο την Αλόνισο. Τα νησιά τα οποία μέχρι πριν από λίγο καιρό θεωρούνταν στεριά, χωρίς να απολαμβάνουν τα προνόμια της νησιωτικότητας που προβλέπει το άρθρο 101 του Συντάγματος. Νησιά τα οποία έχουν ιδιαίτερα προβλήματα λόγω της απουσίας του κράτους. Δεν είναι δυνατό να μην υπάρχει γιατρός στο αγροτικό ιατρείο της Γλώσσας. Νησιά τα οποία αποτελούν το κόσμημα της Ελλάδος για τον ελληνικό τουρισμό, με τους πολίτες να δίνουν το καλύτερό τους σε αυτό. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες δεν θα είμαστε απόντες από τα νησιά, θα είμαστε παρόντες και στη Σκιάθο και στη Σκόπελο και στην Αλόνης, όπως και σε όλα τα νησιά της Ελλάδος, του Αιγαίου και του Ιωνίου Πελάγους.